Κεφάλαιο φιλία. Με αφετηρία λοιπόν τα προαναφερθέντα, σε αυτό το βιβλίο μελετώ καλοπροαίρετα όλα τα προτινόμενα ιάματα του σύγχρονου πολιτισμού, με την ελπίδα να αυτοδιαψευστώ. Να διαψευστεί η μηδενιστική και η πεσημιστική κοσμοαντίληψή μου, αλλά εις μάτιν. Λόγου χάρη, ας μιλήσουμε για κάποια από αυτά τα φάρμακα, σε εισαγωγικά, ή φαρμάκια του σύγχρονου πολιτισμού. Θα ξεκινήσω από κάτι απλό, τη φιλία. Ένας από τους μοραλιστές γνωμικογράφους που έζησαν πριν και από τον Σοπενάουερ, ο Λα Ροσφουκό, έλεγε ότι η φιλία δεν είναι τίποτα άλλο από μια συγκυριακή αμοιβαιότητα συμφερόντων. Ας πάμε σε κάτι πιο σύνθετο που έχει να κάνει με τον τομέα του επιστημονικού πεδίου που υπηρετώ τα τελευταία χρόνια. Την επικοινωνία. Ας μιλήσουμε λοιπόν για τη λεγόμενη επιτυχή επικοινωνία, την κοινωνική συνένεση. Το συνεπακόλουθο της επιτυχούς επικοινωνίας, το consensus, όπως λέγεται. Σε κάθε διαφωνία, δημόσια και ιδιωτική, ο καθένας επικεντρώνεται αποκλειστικός σε εκείνα τα σημεία τα οποία δικαιώνουν την ιδεολειψία και τις βεβαιότητές του. Δεν προσέρχεται σε διάλογο, παρά μόνο αν γνωρίζει εκ των προτέρων πως ό,τι και αν υποθεί από την εταίρα πλευρά, αυτός θα νιώσει δικαιωμένος. Οι αποφάσεις ή οι αποφάνσεις, για να δανειστώ έναν όρο του Παναγιώτη Κονδύλη, των συμμετοχόντων στην επικοινωνιακή διαδικασία είναι πάντοτε προηλημμένες και ξαναγυρνάω στην κεντρική ρίση της ομιλίας μου. Αν μπορούσαμε να αντικρίσουμε με καθαρότητα και σκληρότητα την ψυχή μας στον καθρέφτη, θα ομολογούσαμε πως το όντι έτσι συμβαίνει. Άτομα με αντιμαχόμενες απόψεις συμμετέχουν μεν σε συζητήσεις, σε γόνιμους διαλόγους, διότι απλώς θέλουν να παραστήσουν τους κοινωνικώς πειθαρχημένους ή γιατί θέλουν να βολιδοσκοπήσουν τον αντίπαλο. Όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι είναι μάλλον απίθανο κάποιος από όλους τους συμμετέχοντες να υπαναχωρήσει τελικώς από την αξίωση ισχύως του σε έναν διάλογο. Το ζητούμενο είναι πάντα ή σχεδόν πάντα για όλους η εξουσία. Η εξουσία και ή δυνατόν η κατάχρησή της, θα προσέθετα. Ο διάπειρος πόθος του καθενός είναι το να επιδείξει εμφατικός σε όσους το δυνατόν περισσότερους την υπεροχή του έναντι αυτών ή αλλιώς ο διάλογος είναι το πεδίο μάχης που επιλέγουν όσοι ξέρουν ότι δεν θα μπορούσαν να επιβάλλουν την κυριαρχική απόψή τους σε ένα σκληρότερο είδος πολέμου. Παρένθεση Κονδύλης. Κεφάλαιο φιλανθρωπία, θρησκεία. Ας μιλήσουμε τώρα για την φιλανθρωπία. Απολύτως κύβδηλη, δεν το συζητώ. Πρόκειται απλώς για αυτό στο οποίο καταφεύγουν κάποιοι βολεμένοι μεγαλοαστοί και ενίοτε μικροαστοί που αναζητούν έναν αναπνευστήρα για τη βαλτώδη συνείδησή τους μέσω αγαθοεργειών. Ιδίως αν αυτές οι αγαθοεργίες είναι σε θέση να επιφέρουν είτε φορολογικές ελαφρύνσεις, είτε να τους εξασφαλίσουν πρωτοτραπέζι πίστα στον παράδεισο. Για τις θρησκείες δεν θα πω πολλά, για να μην θυγεί κάποιος. Πρόκειται απλώς για επινοημένα κανονιστικά μετασυστήματα που αυτοαιτιολογούνται και αυτοδικαιώνονται και αυτά σε μια απέλπιδα προσπάθεια να ενταχθεί η κωμικοτραγική ανθρώπινη ύπαρξη σε μια εικαζόμενη, ανώτερη και αρμονική ολότητα. Οι διάφορες λοιπόν θρησκείες πείθουν τους πιστούς ότι τους περιμένουν ουροί και πηλάφια στον παράδεισο, ότι ο Αντίχριστος θα μεταστοιχειωθεί σε έναν συγκεκριμένο τριψήφιο αριθμό, καταχαραγμένο σε πληνθείο πυρητίου, παρένθεση μικροτσίπ, ότι οι καταστροφικοί τυφώνες, μας λένε οι Αμερικανοί Ευαγγελιστές, δεν οφείλονται στην ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή, αλλά στο ότι επιτρέψανε σε μερικές πολιτείες τους γάμους μεταξύ ομοφύλων. Η εγκόσμια ζωή, λέει μια άλλη θρησκεία, δεν είναι παρά η προετοιμασία για την τελική σύγκρουση με τους απίστους κτλ. Κεφάλαιο Τεχνοεπιστήμη. Πάμε στην τεχνοεπιστήμη. Όλοι θα θέλαμε να πιστέψουμε στην εγκυρότητά της. Είναι απροϋπόθετη η επιστήμη. Ο Νίτσε, που δεν πρόλαβε να δει αυτά που γίνονται στον 20ο αιώνα, ήδη έλεγε ότι δεν υπάρχει απροϋπόθετη επιστήμη. Για άλλους λόγους το έλεγε αυτός τότε, που να είχε δει όσα συμβαίνουν σήμερα. Ο επιστημονικός λόγος αποτελεί απλώς έναν από τους πολλούς θεσμικούς μηχανισμούς παραγωγής αλήθειας, εντός ενός δεδαλώδους πλέγματος εξουσιών. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Τα ανδιαμφισβήτητα τεχνοεπιστημονικά επιτεύγματα σε καμιά περίπτωση δεν συνεπάγονται τη λύτρωση από την ανθρώπινη κτηνοδία. Απεναντίας, πολλές φορές τη διευκολύνουν την ανθρώπινη κτηνοδία. Η τεχνοεπιστήμη δεσμεύεται από τα εξής 4 θέσφατα: την ανθρώπινη αλαζονία και ιδιοτέλεια, την πολιτική, εξυπακούεται αυτό σε παρένθεση, τις ιδιωτικές επενδύσεις, και από τις ανταπόδραστες σχέσεις της τεχνοεπιστήμης με τα διάφορα θρησκευτικά δόγματα που επικρατούν ανά τον κόσμο. Είναι ανώφελο λοιπόν να περιμένουμε από μια τέτοια τεχνοεπιστήμη να πληροφορήσει τον μέσο πολίτη κάποτε με ειλικρίνεια για το τι συμβαίνει πραγματικά με άπειρα πλήστα όσα θέματα μας απασχολούν ή θα έπρεπε να μας απασχολούν. Το φράκινγκ, για παράδειγμα, αν το έχετε ακουστά, την υδραυλική ρογμάτωση, την έρευνα των εμβριακών βλαστοκυτάρων, τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, τη μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα από το φράκινγκ και τους πιθανούς σεισμούς που προκαλούνται, τις δοκιμές καινούριων υπερόπλων από τις υπερδυνάμεις, την τοξικότητα των ωκεανών, την χειραφέτηση του καιρού και την κλιματική αλλαγή, τα δυνητικώς ολέθρια επιστημονικά πειράματα που διεξάγονται με βιοχημικούς παράγοντες, τα συστήματα επιθεώρησης που σχετίζονται με την ασφάλεια των μεταλλαγμένων τροφίμων. Στη μία μετά την άλλη, στις πολιτείες της Αμερικής, οι πολίτες τους ψηφίζουν εναντίον της καταγραφής στην ετικέτα των τροφίμων για το αν πρόκειται για μεταλλαγμένα προϊόντα ή όχι. Σαν να μην τους ενδιαφέρει η υγεία τους. Αλλά ούτως ή άλλως, ας μην περιμένουμε από την τεχνοεπιστήμη να είναι ανεξάρτητη και απροϋπόθετη. Μέσα στο βιβλίο αναφέρω ένα μικρό παράδειγμα για μία αρχαιολόγο στον Καναδά, την Πατρίσια Σάντερλαντ, η οποία απροσδόκητα ανακάλυψε ότι οι πρώτοι άπικοι στον Καναδά ήταν οι Βίκινγκς. Έλα όμως που εκείνη την εποχή που έκανε αυτήν την ανακάλυψή της, το 2012, η κυβέρνηση του Καναδά ήθελε να δώσει έμφαση στις βρετανικές καταβολές της χώρας, με αποτέλεσμα όχι μόνο να θάψει την έρευνα της Σάντερλαντ, αλλά να την απολύσει και από το Μουσείο Πολιτισμού. Δεν είναι ανεξάρτητη και απροϋπόθετη η τεχνοεπιστήμη.